Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Economist για την πρόσκληση και για το έργο που έχει επιτελέσει ως σήμερα. Και θα συνεχίσω τώρα στα ελληνικά. Today. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έγινε ο καταλύτης που μας βοήθησε να συνειδητοποιήσουμε τις προκλήσεις με τις οποίες είμαστε πλέον αντιμέτωποι. Προκλήσεις που έχουν να κάνουν με τη συλλογική ασφάλεια, την ειρήνη, τη σταθερότητα και πώς θα αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι εξαιτίας της ρώσικης επιθετικότητας η Ευρώπη μετατρέπεται σε ένα θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την αποφυγή συνθηκών ενεργειακής φτώχειας και κοινωνικής κρίσης. Και προκλήσεις που έχουν να κάνουν με τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Και είναι αλήθεια ότι η Ευρώπη έχει επιδείξει έλλειψη προετοιμασίας τόσο σε σχέση με την ύπαρξη στρατηγικής για να αποτρέψει την επιθετικότητα και τον πόλεμο, ακόμα και να βρεθεί μια λύση ακόμα και σήμερα, όσο και σε σχέση με την αντιμετώπιση πιθανών ενεργειακών κρίσεων. Όμως πιστεύω ότι η Ευρώπη μπορεί ακόμα να σταθεί στο ύψος των προκλήσεων. Πάρτε για παράδειγμα την ενέργεια. Υπήρξε μια τεράστια προσπάθεια για αντικατάσταση του ρώσικου φυσικού αερίου με LNG, αφού συνειδητοποίησαμε ότι το να έχουμε αγωγούς από έναν μόνο πάροχο είναι επισφάλεια και τελικά παγίδα για όλους μας. Γι' αυτό προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στη μεταφορά LNG, ακόμα και πριν από τη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου που προκλήθηκε από τον πόλεμο. Η ναυτιλία προσφέρει ένα αξιόπιστο, ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο μεταφοράς LNG, όπου αυτό χρειάζεται και χωρίς τα γεωπολιτικά, τεχνικά και περιβαλλοντολογικά προβλήματα που συνοδεύουν τα μεγάλα κλίμακας έργας κατασκευής αγωγών. Και είμαστε περήφανοι που η ελληνική ναυτιλία σήμερα έχει ηγετική δύναμη στη μεταφορά LNG. Σχεδόν ένα στα έξι πλοία μεταφοράς LNG που χτίζονται σήμερα κατασκευάζονται από Έλληνες πλοιοκτήτες. Η συνολική επένδυση στη κατασκευή των νέων LNG από Έλληνες πλοιοκτήτες είναι περίπου στα 30 δις. Αυτό σημαίνει 160 πλοία συνολικά, μια τεράστια επένδυση. Η εταιρεία μας Capital επένδυσε περισσότερα από 3,2 δις σε LNG τα τελευταία χρόνια. Αυτό δείχνει το πόσο σοβαρά παίρνουμε το έργο της μείωσης εξάρτησης Ευρώπης από ένα μόνο προμηθευτή και έτσι δίνουμε τη δυνατότητα να απαντήσει η Ευρώπη στο τρέχοντα ενεργειακό εκβιασμό που δέχεται από τη Ρωσία. Οι αυξημένες επενδύσεις σε υποδομές LNG στην Ευρώπη είναι σήμερα η μόνη λύση για μια Ευρώπη λιγότερο εξαρτημένη ενεργειακά από τη Ρωσία. Μέχρι να υλοποιηθεί ένα κύμα έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα μας δώσει τη δυνατότητα να απαξιοποιηθούμε ακόμα περισσότερο από τη Ρωσία. Και ταυτόχρονα αυτό είναι ένα βήμα προς ένα πιο πράσινο μέλλον, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι το φυσικό αέριο είναι το κρίσιμο καύσιμο μετάβασης σε κάθε σοβαρή προσπάθεια απαλλαγή από τον άνθρακα. Η επένδυση σε υποδομές LNG είναι τώρα μια πολύ καλύτερη λύση από την επιστροφή στην αυξηνόμενη χρήση άνθρακα και λιγνίτη ορυκτών καυσίμων με σημαντικά χειρότερες περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις. Όμως φυσικά η πρόκληση της πράσινης μετάβασης δεν περιορίζεται στην αυξημένη χρήση φυσικού αερίου. Το πιο εύκολο θα ήταν να έρθουμε εδώ να πούμε ότι η ναυτιλία δεν είναι ένας τομέας που συνεισφέρει περισσότερο στην κλιματική αλλαγή και στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Η πραγματικότητα είναι, και αυτό θα πρέπει όλοι να το ξέρουμε εδώ στη χώρα μας και να μπορέσουμε να το επικοινωνήσουμε, είναι ότι η ναυτιλία παράγει μόνο το 3% των αερίων του θερμοκηπίου, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει το 80% των παγκοσμίων μεταφορών. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτό είναι ένα ελάχιστο ποσοστό μπροστά στον όγκο μεταφορών που γίνεται καθημερινά παγκοσμίως. Αλλά στην ναυτιλία νοιαζόμαστε για την κλιματική αλλαγή και ειδικότερα ελληνική ναυτιλία. Και εξάλλου όταν συζητάμε για κλιματική αλλαγή δεν μιλάμε για το μακρινό μέλλον, μιλάμε
για κάτι το οποίο χρειάζεται να γίνει άμεσα. Μιλάμε για μεγάλα τμήματα του πλανήτη που θα καταστούν ακατοίκητα μέχρι το 2050, εκτός αν λάβουμε επίγουσα δράση έστω και σήμερα. Μιλάμε για περιοχές συμπεριλαμβανομένων και μικρών νησιώτικων εθνών που θα καλυφθούν από νερό. Μιλάμε για μαζική κλιματική μετανάστευση. Μιλάμε για μεγάλη αναστάτωση και προβλήματα στη γεωργία. Μιλάμε για μια παγκόσμια κρίση, τη μεγαλύτερη που έχει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα στη σύγχρονη εποχή. Η Ελλάδα μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά γιατί ελέγχει το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο και περιλαμβάνει το 34% του παγκοσμίου στόλου μεταφοράς αργού πετρελαίου, το 24% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς ξηρού φορτίου και το 19% του παγκοσμίου στόλου μεταφοράς LNG. Το 19% του παγκοσμίου στόλου δεξαμενοπλίων μεταφορών χημικών και προϊόντων πετρελαίου. Το 11% του παγκοσμίου στόλου μεταφοράς LPG. Και το 8% του παγκοσμίου στόλου μεταφοράς εμποροκυβωτίων, containers. Όμως το μεγάλο μέγεθος έρχεται και η μεγάλη ευθύνη. Υπάρχουν πολλοί στην ναυτιλιακή βιομηχανία που βασικά θέλουν απλώς να κερδίσουν περισσότερο χρόνο, να επιτύχουν περισσότερες εξαιρέσεις για την ναυτιλία και να αναβάλουν τη μετάβαση στην πράσινη ναυτιλία. Όμως εκεί πρέπει να πάμε στην αντίθετη κατεύθυνση, παρόλο που υπάρχουν πολλές δυσκολίες σήμερα λόγω του πολέμου και στις αυξημένες τιμές του πετρελαίου και του LNG. Να πετύχουμε την πράσινη επανάσταση που χρειάζεται η ναυτιλία. Να πετύχουμε την έρευνα για καύσιμα χαμηλών έως μηδενικών εκπομπών άνθρακα, από βιοκαύσιμα ως κυψέλες καυσίμου με χρήση της αμμονίας. Να καταστήσουμε τη βιωσιμότητα αναπόσπαστο μέρος της ναυτιλίας. Σήμερα οι μεγάλες ελληνικές εταιρείες όπως και η Capital έχουν κάνει πολύ μεγάλα βήματα προς την κατεύθυνση της πράσινης επανάστασης στην ναυτιλία, συμμετέχοντας σε μεγάλα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το CIPFC, που εξετάζει τη μετατροπή ενός πλοίου της ποντοπόρου ναυτιλίας ώστε να λειτουργεί με κυψέλες καυσίμου και χρήση αμμονίας. Επίσης, Capital και Lloyd's Register δοκιμάζουμε τη χρήση βιοκαυσίμων σε διάφορα πλοία, όπως containers πλοία, πλοία που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο, πλοία που μεταφέρουν πλοία που μεταφέρουν containers, δηλαδή σε όλα τα πλοία τα οποία μπορεί να έχουμε μηχανές οι οποίες να καίνε βιοκαύσιμα. Και επίσης γίνονται πολλές δοκιμές για τη χρήση αμμονίας ως ναυτιλιακό καύσιμο. Και επίσης υπάρχει το Clean Shipping Alliance 2020 που η Capital συμμετέχει και στοχεύει να προσφέρει υποστήριξη και εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων καθαρισμού καύσα αερίων. Αυτά είναι μερικά μόνο παραδείγματα που δείχνουν πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουμε την πρόκληση της απαλλαγής από τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Και είμαστε πρόθυμοι να επενδύσουμε ακόμα περισσότερους πόρους προς αυτήν την κατεύθυνση. Ωστόσο, η μετάβαση στην πράσινη ναυτιλία είναι κάτι που χρειάζεται στήριξη και κινητοποίηση πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει ακόμα περισσότερο αυτή τη μετάβαση, χρηματοδοτώντας την έρευνα και επίσης χρηματοδοτώντας νέες επενδύσεις. Είναι σημαντικό ο τραπεζικός τομέας να δώσει περισσότερη χρηματοδότηση στα έργα πράσινης ναυτιλίας. Είναι επιτακτική ανάγκη το ρυθμιστικό πλαίσιο της παγκόσμιας ναυτιλίας να λειτουργεί ως κίνητρο για τη μετάβαση προς βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ναυτιλίας. Και φυσικά αυτό δημιουργεί επίσης νέες θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης. Και αυτός είναι ένας τρόπος για να αποδείξει η Ευρώπη ότι μπορεί να μετατρέψει την υποτιθέμενη αδυναμία της, δηλαδή το γεγονός ότι δεν διαθέτει αποθέματα ορυκτών καυσίμων που έχουν άλλες περιοχές και έχουν αυτή τη δυνατότητα. Το μέλλον του πλανήτη δεν ανήκει σε αυτοκρατορίες που χρηματοδοτούν πολέμους, εκμεταλλευόμενες τη συνεχόμενη εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα. Ανήκει στις δημοκρατίες που επενδύουν σε καθαρότερες, πιο πράσινες τεχνολογίες, που μπορούν να επιταχύνουν την πράσινη μεταβίβαση
την πράσινη μετάβαση και βρίσκουν τρόπους για να σχεδιάσουν συλλογικά ένα βιώσιμο μέλλον. Η ναυτιλία βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου εμπορίου. Είναι η σύνθετη ζωτική δραστηριότητα που διασφαλίζει ότι τα αγαθά φτάνουν στο προορισμό τους, ότι οι χώρες μπορούν να εξάγουν, ότι οι κοινωνίες μπορούν να ευημερήσουν, ότι οι άνθρωποι μπορούν να απελευρωθούν από τη φτώχεια. Είναι η βασική υλική υποδομή της παγκοσμιοποίησης. Αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των αλυσίδων εφοδιασμού που συντηρούν τον τρόπο ζωής μας. Και αν μέχρι τώρα η ναυτιλία ήταν μέρος του προβλήματος της υπερθέρμανσης, όπως λένε, κάτι το οποίο δεν είναι, και μιας επικίνδυνης κλιματικής καταστροφής, τώρα έχει την ευκαιρία να είναι μέρος αυτής της λύσης. Ευχαριστώ.